Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας και πάλι. Η ελληνική τηλεόραση πάλι κοντά σας και σήμερα για τη δική σας ενημέρωση. Ενημέρωση για ένα παράδεισο που λέγεται Ελλάδα με υπέροχους προορισμούς που εσείς θα επιλέξετε τις ωραίες σας διακοπές. Μείνετε συντονισμένοι, σύντομα κοντά σας. Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Καταρχήν να ευχαριστήσω και εσάς και τη δουλειά την οποία γίνεται εκτός Σαντορίνης και εκτός Ελλάδος αν θέλετε. Η επίδαυρος είναι μια χαρά. Καλή σας μέρα. Είμαστε πάρα πολύ ωραία εδώ στα ευλογημένα και μοναδικά μετέωρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην πανέμορφη Λίμνο. Ή το Τζάντε ή το Φιόρο του Λεβάντε. Περιμένουμε να μας πεις τι χρώμα υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Μύκονο. Κύριε Χριστίδη, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό το ότι μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε με τόσο κόσμο που έχει ελληνική καταγωγή στο Λονδίνο. Κυρία Δήμαρχε, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είναι η Καλαμάτα σήμερα? Οι κάτοικοι της Μεγάλης Βρετανίας αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό ποσοστό επισκεπτών. Η φιλοξενία για μας θεωρείται υποχρέωση. Είμαστε Έλληνες. Είμαστε εδώ και σας περιμένουμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δώσατε. Διασκέδαση, φιλοξενία, κουζίνα, παραλίες και άλλα πολλά. Μείνετε συντονισμένοι. Πάμε να δούμε τα νέα της Κορίνθου. Μαζί μας ο Αντιδήμαρχος κύριος Τιμολέων Πιέτρης. Κύριε Πιέτρη, σας καλωσορίζω στην εκπομπή Νέα Ελλάδος. Πώς είστε και πόσο ωραία περνάτε στον προορισμό σας? Είμαστε πάρα πολύ καλά και οι λόγοι για τον οποίο είμαστε καλά είναι τρεις. Πρώτον απ' όλα έχουμε υγεία, δεύτερον έχουμε την ελευθερία μας και τρίτον βρισκόμαστε στην Κόρινθο, οπότε δεν γίνεται να μην είμαστε καλά. Ακριβώς. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Χριστίδη για την φιλοξενία στο κανάλι αλλά και στην εκπομπή σας, που γνωρίζω ότι πολλοί Έλληνες από όλα τα μέρη, όχι μόνο του Λονδίνου αλλά και του κόσμου, σας παρακολουθούν. Και σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να προβάλλουμε τα νέα αλλά και τον προορισμό του Δήμου Κορινθίων. Σας ευχαριστώ και εγώ για τα καλά σας λόγια και είναι τιμή μας που είστε κοντά μας σήμερα, διότι αυτή η εκπομπή, όπως ξέρετε, είναι μια εκπομπή για τους απόδημους Έλληνες και ανυπομονούμε να μάθουμε τα νέα της περιοχής σας και το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Ο Δήμος Κορινθίων, κύριε Χριστίδη, τα τελευταία δύο χρόνια μάλιστα, από τότε που έχει ξεκινήσει και η πανδημία, μπορώ να σας πω ότι έχει βάλει τις βάσεις ως ένας νέος εγχώριος τουριστικός προορισμός. Μας έχει βοηθήσει και το κομμάτι της πανδημίας κατά κάποιον τρόπο, λόγω του ότι πλέον πολλοί Έλληνες, αλλά και άτομα τα οποία έρχονται από το εξωτερικό, ζητάνε κοντινούς προορισμούς δίπλα από την Αθήνα. Και για λόγους ασφάλειας, για να μην μπαίνουν σε μεταφορικά μέσα μεγάλα, όπως είναι το αεροπλάνο, όπως είναι τα καράβια, και να έρχονται σε επαφή με πολύ κόσμο, αλλά και από άποψη το ότι είναι ένας κοντινός προορισμός και δεν χρειάζεται να ξοδέψουμε πολλά χρήματα σε μεταφορικά μέσα. Πολύ σωστά. Εμάς μας δίνεται η δυνατότητα πλέον, εντωμεταξύ Κόρινθος είναι σαν 70 χιλιόμετρα από την Αθήνα, που σημαίνει ότι με το αμάξι, αν επιλέξει κάποιος να πάρει το αμάξι και να έρθει στην Κόρινθο από την Αθήνα, θέλει 45 λεπτά με μία ώρα μάξ αναλόγως από την τοποθεσία την οποία θα ξεκινήσει. Αν δεν έχει αμάξι παρόλα αυτά και θέλει να πάρει το οποιοδήποτε άλλο μέσο, έχουμε τη δυνατότητα με οποιαδήποτε άλλη συγκοινωνία, είτε αυτό άμα είναι ΚΤΕΛ, δηλαδή λεωφορείο, είτε αυτό είναι προαστιακός, να βρίσκεται πάλι σε μία ώρα στο Δήμο Κορινθίων και εδώ πέρα να δει έναν καινούριο προορισμό που έχει όλες τις επιλογές και όλες τις δυνατότητες για όλες τις ηλικίες. Υπέροχα τα νέα. Ποια η κατάσταση του εμβολιασμού στην Ελλάδα και πώς προχωράνε σε τοπικό επίπεδο? Η κατάσταση του εμβολιασμού στην Ελλάδα θεωρώ ότι μέρα με τη μέρα και μήνα με το μήνα είναι σε πολύ καλύτερο βαθμό. Λόγω του ότι στην αρχή ως Έλληνες έχουμε πάντοτε την άποψη ότι θα πρέπει να πάμε κάπου ενάντια, δεν είμαστε σίγουροι, δεν το πολύ πιστεύουμε. Αλλά όταν αρχίζαμε να βλέπουμε κάποιους συνανθρώπους μας να το περνάνε βαριά και να μην το περνάνε και πάρα πολύ καλά, άρχισε να προβληματίζεται ο κόσμος, με αποτέλεσμα σήμερα που μιλάμε στο νομό Κορινθίας το 60% είναι εμβολιασμένο και κάθε φορά συνεχίζεται και προχωράει δυναμικά στο να φτάσουμε σε μια πολύ καλή κατάσταση. Φανταστείτε κύριε Χριστίδη ότι πάρα πολλοί πλέον έχουν περάσει τον κορονοϊό και υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, όπως σας είπα, που έχει εμβολιαστεί. Οπότε θεωρώ ότι φτάνουμε σε ένα πολύ καλό επιθυμητό αποτέλεσμα στο να ξεπεράσουμε σιγά σιγά αυτή την πανδημία. Πρέπει, διότι η σεζόν είναι πολύ κοντά μας
και να έχουμε λύσει ορισμένα προβλήματα, ειδικά της πανδημίας, για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην κανονική μας ροή, στην πραγματικότητά μας. Πώς έχουν δεχτεί οι επαγγελματίες του προορισμού σας τον πιθανό διαχωρισμό των πελατών τους σε εμβολιασμένους και ανοιχτό κοινό? Θα ήθελα να ευχαριστήσω και μέσα από την εκπομπή σας όλους τους επιχειρηματίες του Δήμου μας, διότι από το 2020, όταν πρωτοξεκίνησε η πανδημία μέχρι και σήμερα, έχουν τηρήσει πολύ αυστηρά όλα τα μέτρα τα οποία βγάζει η κυβέρνηση, με αποτέλεσμα ο Δήμος Κορινθίων να μην έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα το κομμάτι του τουρισμού. Και φέτος ιδίως, που είναι και ο πρώτος χειμώνας, γιατί πέρσι ήμασταν από τον Νοέμβριο μέχρι το Μάιο κλειστές όλες οι επιχειρήσεις. Δεν μπορούσε να λειτουργήσει κάτι, οπότε δεν μπορούσαμε να δεχτούμε και τουρίστες. Μόνο πέρσι το καλοκαίρι. Φέτος, που είναι ανοιχτό και το χειμώνα και το καλοκαίρι και το φθινόπωρο και η άνοιξη, όλη η σεζόν δηλαδή, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Τηρούνται όλα τα μέτρα και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ. Και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ στο να μην έχουμε κανένα πρόβλημα και καμία έξαρση της πανδημίας στην περιοχή μας. Κύριε Αντιδήμαρχε, πώς θα ετοιμαστείτε για την επόμενη καλοκαιρινή σεζόν? Ποια είναι η στρατηγική σας? Εμείς, όπως είπα, ως Δήμος Κορινθίων και ως νέα δημοτική αρχή εδώ και 2 χρόνια, έχουμε βάλει τις βάσεις. Όταν ξεκινήσαμε, βρήκαμε κάποια έντυπα τα οποία ήταν μόνο στα ελληνικά για την τουριστική πρόθεση της περιοχής μας. Και σήμερα, μετά από 2 χρόνια, κύριε Χριστίδη, έχουμε παρουσία στο ίντερνετ. Μπορείτε να μας βρείτε από την ιστοσελίδα visitcorinth.gr. Έχουμε δημιουργήσει ένα καινούριο λογότυπο, το Visit Corinth, στο οποίο υπάρχει ο κορινθιακός σκήωνας, ο ήλιος, αλλά και τα 2 χρώματα του μπλε, διότι ο Δήμος Κορινθίων είναι ίσως ο μοναδικός Δήμος σε όλη την Ελλάδα που βρέχεται από 2 θάλασσες, τον Κορινθιακό και τον Σαλονικό κόλπο. Έχουμε πλέον παρουσία στα social media που θα μας βρείτε στο Facebook και το Instagram με το Visit Corinth Official. Έχουμε δημιουργήσει καινούργια σποτάκια τα οποία τα παίζουμε σχεδόν σε όλα τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας μας. Τόσο καλοκαιρινά, αλλά και αναλόγως την περίοδο, συνεχίζουμε πλέον και για τα Χριστούγεννα και για το Πάσχα και το καθεξής. Δίνω αρκετές συνεντεύξεις σε ραδιόφωνα και σε τηλεοράσεις της Αθήνας. Έχουμε θέσει και αποκτήσαμε γαλάζια σημαία στην κεντρική μας παραλία Καλάμια, η οποία το 2019, όταν πρωτοξεκινήσαμε ως Δημοτική Αρχή, είχε 2 μαγαζιά. Σήμερα έχει 15 μαγαζιά το παραλιακό μέτωπο στην παραλία Καλάμια, μαγαζιά με πολύ σοβαρές επενδύσεις. Καταλαβαίνετε ότι έχει ανέβει ο κύκλος των εργασιών. Αυτό σημαίνει περισσότερες θέσεις εργασίας και πολλά πράγματα τα οποία τα έχει ανάγκη η περιοχή και σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Έχουμε θέσει 3 νέες υποψήφιες παραλίες για γαλάζια σημαία για φέτος, για το 2022, αυτή της Ποσειδονίας, της Αλμυρίας και του Κόρφου. Επίσης, έχουμε δημιουργήσει στην Αρχαία Κόρινθο, είναι ένα σημείο, ένα μέρος, το οποίο επισκέφτονται χιλιάδες κόσμος, 200.000 τουρίστες το χρόνο επισκέφτονται το Μουσείο της Αρχαίας Κόρινθου. Μέσα από το Μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου υπήρχε κόσμος ο οποίος έψαχνε για να βρει πληροφορίες για το τι μπορεί να κάνει στο Δήμο μας. Έτσι, εμείς δημιουργήσαμε ένα υπερσύγχρονο info-kiosk με οθόνη touch αφής, με άτομο το οποίο θα εξυπηρετεί τον κόσμο και τον ενημερώνει σε διάφορες γλώσσες και με συγκεκριμένες ώρες λειτουργίας. Και καταλαβαίνετε ότι πλέον ετοιμάζουμε και άλλα πράγματα. Θέλω να σας πω ότι δεν θα λειτουργούμε μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες. Πλέον ο Δήμος Κορινθίων θα είναι ένας προορισμός για όλο το χρόνο, για όλους τους μήνες, για όλες τις εποχές. Και από ό,τι καταλαβαίνετε, δίπλα πλέον στην τεχνολογία και δίπλα σε όλες τις ηλικίες, σε όλες τις οικονομικές δυνατότητες. Είναι ευχάριστα τα νέα σας και αυτό μας ενδιαφέρει, διότι όλοι οι επισκέπτες θα ακούσουν και θα μάθουν το τι γίνεται στο Δήμο σας ολόχρονα. Οπότε αυτό και εμείς θα κάνουμε την πλευρά μας, ό,τι μπορούμε για να προωθήσουμε όλους τους Δήμους της Ελλάδος, όλους τους προορισμούς της Ελλάδος. Πείτε μας 2 λόγια για το Δήμο σας, τον πληθυσμό σας και παραγωγικές ασχολίες των κατοίκων. Ο πληθυσμός του Δήμου μας αυτή την ώρα που μιλάμε, καταρχάς είναι εγγεγραμμένη το 2019 για τις εκλογές, να σας δώσω να καταλάβετε. Ήταν 50 με 60 χιλιάδες οι εγγεγραμμένοι.
Γενικά ο νομός Κορινθίας έχει πάνω από 150.000 άτομα τα οποία μένουν εδώ. Οι παραγωγικοί φορείς, ουσιαστικά ποιοι είναι. Οι παραγωγικοί φορείς έχουμε και αγρότες, έχουμε και υπηρεσίες. Όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται του νομού στην Κόρινθο. Έχει ανέβει πάρα πολύ ο κλάδος της εστίασης τα τελευταία χρόνια. Με πάρα πολλά μαγαζιά, τόσο εστιατόρια όσο και καφέ, τόσο στο κέντρο όσο και στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου μας. Έχουμε εργοστάσια στο νομό μας αλλά και στο Δήμο μας. Οπότε θεωρώ πως είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση και ευτυχώς δεν έχουμε πληγεί τόσο πολύ από το κομμάτι αυτή της οικονομικής κατάστασης και του κορονοϊού. Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η εξωστρεφής πολιτική και η δυναμική παρουσία σας σε διαδικτυακό marketing forums, digital παρουσιάσεις του τουριστικού σας προϊόντος? Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Πλέον όλα κατευθύνονται εκεί, όλα κατευθύνονται στο digital marketing. Αν δεν έχεις παρουσία και αν δεν έχεις συνεχόμενη προβολή και πρόθεση της περιοχής σου, θεωρώ ότι σταδιακά θα χάνεις. Εμείς αυτό που έχουμε ως στόχο πλέον και με την οργάνωση την οποία έχουμε φτιάξει αλλά και το master plan που έχουμε φτιάξει για το Δήμο Κορινθίων τουριστικά, ο σκοπός μας είναι να διαφημιζόμαστε διαρκώς και στοχευμένος με σκοπό να προσεγγίζουμε περισσότερο κόσμο από διάφορα μέρη του κόσμου και όχι μόνο πλέον από την Ελλάδα. Και αυτό είναι μια κίνηση η οποία μπορεί να σου προσεγγίσει αύριο επειδή δημιουργήθηκε ζήτηση και επενδύσει στην περιοχή σου. Αξιοποιείτε, κύριε Αντιδήμαρχε, όλα τα πλεονεκτήματα που έχετε σαν προορισμός που σχετίζονται με την ιστορία, τον πολιτισμό, την γαστρονομία του τόπου σας, οργανωμένες παραλίες, θεματικός τουρισμός ποικίλης μορφής που υποστηρίζεται φάνταστα. Η πραγματικότητα, κύριε Χριστίδη, είναι ότι μέσα σε 2 χρόνια δεν μπορείς να προλάβεις να κάνεις τα πάντα. Προσπαθείς να βάλεις μία βάση για να ξεκινήσεις σιγά-σιγά να αναδεικνύεις τα κάλλη και τις ομορφιές και την ιστορία της περιοχής σου. Μέχρι σήμερα έχουμε προβάλει και έχουμε αναπτύξει πάρα πολύ το παραλιακό μας μέτωπο, όπως σας είπα, με τις υποδομές αυτές, με τις καλάζιες σημαίες, διότι δεν μας άφησε και ο κορονοϊός να αναπτυχθούμε το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. Έχουμε αναδείξει την αρχαιολογία με την αρχαία Κόρινθο αλλά και με διάφορα άλλα σημεία ενδιαφέροντος, πολύ σημαντικά. Και πλέον από φέτος θα αναδείξουμε όλες τις μορφές και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού αλλά και τη γαστρονομία μέσα από τα κανάλια μας, τα δικά μας, Visit Corinth Official, τόσο στο YouTube, στο Facebook, στο Instagram, αλλά και μέσα από συνεργασίες οι οποίες επιδιώκουμε και ήδη έχουμε, αλλά και θα έχουμε στο μέλλον, από κανάλια όπως είναι, παραδείγματος χάρη, το δικό σας, που στοχευμένα ενημερώνει ένα συγκεκριμένο κοινό, το οποίο σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον και το οποίο θα θέλαμε να μας επισκεφθεί και να ζήσει το Δήμο Κορινθίων από κοντά. Όπως ξέρουμε, κύριε Αντιδήμαρχε, όταν υπάρχει τουριστική ανάπτυξη, ταυτόχρονα έχετε και οικονομική ανάπτυξη ουσιαστική για τον τόπο σας. Υπάρχουν δουλειά σε εξωστρέφεια, υπάρχει προοπτική αναβάθμιση σε όλους τους τομείς. Βαδίζετε προς αυτή την κατεύθυνση? Το ένα χέρι είναι ήδη το άλλο και τα δύο το πρόσωπο, έχω να πω. Που σημαίνει ότι άμα όντως προβάλλεις και αναπτύσσεις την περιοχή σου τουριστικά, μόνο οικονομικά ωφέλη μπορεί να έχει η περιοχή, διότι, κύριε Χριστίδη, κακά τα ψέματα, αν μια περιοχή βασίζεται μόνο στα δικά της και στο δικό της κόσμο και στη δικιά της οικονομία, πολύ απλά δεν πρόκειται ποτέ να πάει παραπάνω. Θα φτάνει μέχρι ένα σημείο και μέχρι εκεί. Κάτι που γινόταν μέχρι πριν λίγα χρόνια στην Κόρινθο και στο Δήμο Κορινθίων. Ο Δήμος Κορινθίων, από την ώρα που έχει ιστορία, έχει πολιτισμό, έχει θρησκευτικό τουρισμό, έχει τον Απόστολο Παύλο, έχει την αρχαία Κόρινθο, έχει πολλά μνημεία, έχει τέτοιες ομορφιές 20 παραλίες, τόσο στο Ρωνικό όσο και στον Κορινθιακό κόλπο, 22 κοινότητες με πολύ ωραία χωριά για όλο το χειμώνα και το καθεξής, γαστρονομία, έχει τα κρασιά της, έχεις για εναλλακτικές δραστηριότητες να κάνεις ορειβασίες, έχεις το bungee jumping στον Ισμό, μοναδικά πράγματα τα οποία θα σου μείνουν για πάντα ανεξίτηλα στην ζωή σου. Θεωρώ ότι πλέον μέσω της προβολής αυτής, τις οποίες κάνουμε και της στοχευμένης διαφήμισης του Δήμου Κορινθίων, στα πρώτα 5 χρόνια θα φανεί η πρώτη δουλειά σε αυτό, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, και εννοείται σε μία δεκαετία θα έχουν δημιουργηθεί και πολλές επιχειρήσεις και αυτό θα δώσει θέσεις εργασίας και θα δώσει μια οικονομική ανάπτυξη πολύ δυνατή στο νομό μας. Πολύ ευχάριστο για τον προορισμό σας. Ενημερώνετε τους επισκέπτες σας διαδικτυακά για τις διάφορες μορφές θεματικού τουρισμού, ώστε
να προετοιμάζονται κατάλληλα πριν την άφηξή τους στον προορισμό σας. Πολύ σωστά. Όπως είπα, έχουμε πλέον παρουσία σε όλο το ίντερνετ και μέσω του Facebook. Ποιος δεν έχει πλέον Facebook, ποιος δεν έχει Instagram, ποιος δεν μπαίνει στο YouTube για να δει διάφορα βιντεάκια και νέα. Έχουμε παρουσία παντού και φέτος θα προβάλλουμε και το νέο έργο μας, το οποίο είναι το application που θα λέγεται Visit Corinth App, μέσα από το οποίο όποιος το κατεβάζει, πολίτης αυτού του κόσμου, θα έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται διαρκώς για τα νεότερα του Δήμου μας, για τις δυνατότητες που μπορεί να έχει εδώ όταν θα έρθει, τι μπορεί να επισκεφθεί, μνημεία, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, χωριά, παραλίες, πού μπορεί να φάει, μαγαζιά, ξενοδοχεία, τα πάντα θα βρίσκονται μέσα σε ένα application, οπότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε ένα βήμα μπροστά και είμαστε στη νέα εποχή στο Δήμο Κορινθίου. Έχετε κερδίσει το στοίχημα με την νεολαία. Είναι το μέλλον του κάθε τόπου, όπως ξέρουμε. Έχουν εργασία στον τόπο που γεννήθηκαν. Μπορώ να σας πω ότι μιλάτε με τον νεότερο στην ιστορία του Δήμου αντιδήμαρχο. Εγώ έγινα αντιδήμαρχος 26 ετών, σήμερα είμαι 29 ετών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δίνουμε μία μάχη στο να παραμείνουμε στην πόλη μας και στο Δήμο μας και στη χώρα μας. Και εσείς, μιας και βρίσκεστε στο Λονδίνο, καταλαβαίνετε και αγαπάτε και σας λείπει η χώρα και ούτω καθεξής. Εμείς προσπαθούμε να παλέψουμε εδώ, να παραμείνουμε εδώ, να αναπτύξουμε την περιοχή μας, και γιατί πόσο μάλλον ο μεγαλύτερος στόχος για μας θα είναι ο κόσμος που έφυγε από την Ελλάδα, νέοι άνθρωποι, αξιόλογοι, που θέλουν να γυρίσουν, να γυρίσουν και να βρείτε θέσεις εργασίας εδώ και να κάνετε τη ζωή σας εδώ και τα όνειρά σας πραγματικότητα. Και αυτός για μένα προσωπικά, αλλά και για τη Δημοτική Αρχή, θεωρώ πως είναι ο πιο σημαντικός στόχος. Όντως είναι σημαντικός στόχος η νεολαία. Πρέπει να είναι πάντα κοντά μας. Έχετε πάρει κάποια μέτρα για την πολιτική ανάπτυξη της υπαίθρου και την καταπολέμηση της ερημοποίησης? Βεβαίως. Υπάρχει ένα σχέδιο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Κορινθίων, έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτό το ζήτημα, όπως πολύ σωστά μου αναφέρατε. Και θα φανεί πολύ σύντομα στο άμεσο χρονικό διάστημα. Ο σκοπός μας είναι να δώσουμε ζωντάνια σε όλα τα μέρη του Δήμου μας και στο κέντρο της πόλης μας, με σκοπό πάντοτε την τουριστική αλλά και την οικονομική ανάπτυξη του. Πώς βλέπετε τον προορισμό σας για τον επισκέπτη? Είναι ιδανικός να περάσει ένα υπέροχο τρίμερο κοντά σας, ειδικά τους χειμερινούς μήνες? Είναι πραγματικά ένας υπέροχος προορισμός. Όπως είπαμε, αν είσαι Έλληνας, παραδείγματος χάρη, και μένεις σε έναν όμορο Δήμο από το Δήμο Κορινθίων, διότι η Κόρινθος είναι η πρώτη πόλη που βλέπεις με το που θα μπεις στην Πελοπόννησο. Άμα είσαι στην Αθήνα, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι σε μία απόσταση 45 λεπτά με μία ώρα. Οπότε, από την ώρα που θα έρθεις, άμα είσαι ένας άνθρωπος που σε ενδιαφέρει πολύ, είσαι της θρησκείας, έχουμε τον Απόστολο Παύλο, που είναι και η Μητρόπολη μας. Έχουμε πάρα πολλά μοναστήρια. Ο Απόστολος Παύλος, λόγω του Αποστόλου Παύλου, μας επισκέπτεται κόσμος από όλα τα μέρη της γης. Μπορώ να σας πω γκρουπάκια οργανωμένα. Οπότε μπορείς να περάσεις όμορφα και να συνδυάσεις και τη φυσική ομορφιά και τη θρησκεία. Αν είσαι άνθρωπος που σε ενδιαφέρει περισσότερο ο πολιτισμός, η αρχαιολογία και το καθεξής, έχουμε, όπως είπα, την αρχαία Κόρινθο, έχουμε το αρχαίο λιμάνι των Κεχρεών, του Λεκαίου, έχουμε πολλά σημεία ενδιαφέροντος, τα οποία έρχονται στοχευμένα γκρουπάκια οργανωμένα από την Ελλάδα αλλά και από διάφορα μέρη της γης, από την Αμερική, από την Ευρώπη, από την Κίνα. Και περνάνε πολύ όμορφα, αλλά και υπάρχει και κόσμος από την Ελλάδα που έρχεται, θα κάνει την βόλτα του στην αρχαία Κόρινθο, θα πάει στον Ακροκόρινθο στο κάστρο, θα περάσει μέσα από το μουσείο, θα γυρίσει στην πόλη μας, μπορεί να διανυκτερεύσει για δύο νύχτες εδώ, να περάσει όμορφα στο παραλιακό μας μέτωπο, είτε και στο κέντρο της πόλης, στο πεζοδρομημένο μας κέντρο με τα ωραία εμπορικά μαγαζιά και τα μαγαζιά εστίασης, και πάλι να φύγει. Υπάρχει και κόσμος ο οποίος δεν θέλει καμία σχέση με την αρχαιολογία, καμία σχέση με τον θρησκευτικό τουρισμό. Τον ενδιαφέρει περισσότερο να έρθει να χαλαρώσει, να περάσει καλά, να δει κάτι διαφορετικό. Μπορεί να επισκεφθεί ιδίως το χειμώνα το κέντρο της πόλης μας, που όπως σας είπα έχει πολλά ωραία καινούργια μαγαζιά εστίασης, πολλά εμπορικά μαγαζιά σε πολύ καλές τιμές, και ταυτόχρονα να πιει και τον καφέ του στην παραλία του, και γιατί όχι να μην κάνει και μια εναλλακτική δραστηριότητα, μία από αυτές τις πολλές τις οποίες έχουμε. Οπότε θεωρώ ότι για ένα διήμερο, για ένα τρίμερο, άμα θέλεις είτε να ξεσκάσεις, είτε να αποκτήσεις και μία γνώση παραπάνω αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, είτε άμα θέλεις να επισκεφθείς κάποια από τα μοναστήρια ή την εκκλησία μας, δίνουμε τη δυνατότητα και σίγουρα θα περάσετε πολύ καλά.
Και τι είναι αυτό που κάνει το δικό σας προορισμό ξεχωριστό από τους άλλους? Αυτό που κάνει το δικό μας προορισμό το καλύτερο είναι πρώτον ότι ξοδεύεις πολύ λίγα χρήματα για πολύ καλή υπηρεσία και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κάτι το οποίο δεν το βρίσκεις εύκολα. Θα πρέπει να κλείσεις πολύ καιρό πριν τους άλλους προορισμούς, θα πρέπει να ταξιδέψεις ώρες, θα πρέπει να βάλεις χρήματα πολλά για τη μεταφορά σου, θα πρέπει για το ίδιο ψάρι το οποίο θα φας ή για το ίδιο φοβερό κρεατικό το οποίο θα φας ή για το ίδιο πολύ ωραίο ξενοδοχείο το οποίο θα μείνεις να πληρώνεις λεφτά τα οποία σήμερα ο Έλληνας αλλά και οποιοδήποτε πολίτης αυτού του κόσμου τα ψάχνει λόγω της ακρίβειας και λόγω της ανόδου στα πάντα από ό,τι έχετε δει, στο πετρέλαιο, στη βενζίνη, στη θέρμανση, στο ρεύμα. Άρα είμαστε ο ιδανικός προορισμός για αυτή την περίοδο και όχι μόνο, αλλά και σε αυτή την περίοδο που όλα τα ψάχνουμε και το τελευταίο ευρώ, ο Δήμος Κορινθίων και η Κόρινθος είναι ο κατάλληλος προορισμός, είναι ο προορισμός μόδα, όπως τα λέγαμε, για το 2022. Πέστε μας τρία δυνατά σημεία του τόπου σας και τι πιστεύετε πρέπει να βελτιώσετε για τη νέα σεζόν. Τα δυνατά σημεία του τόπου μας είναι με το που θα μπει στο Πελοπόννησο Ιστμός της Κορίνθου, όπου έρχεται πάρα πολλοί κόσμος για να βγάλει τις φωτογραφίες του, για να κάνει budget jumping, για να δει κάτι το οποίο είναι μοναδικό και δεν το βρίσκει πάλι σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της χώρας μας. Συνεχίζοντας, θα πάμε στην αρχαία Κόρινθο, όπως σας είπα, στο μουσείο, αλλά και στον Ακροκόρινθο, που από εκεί ξεκίνησε το 1822 και η Επανάσταση, αλλά και έγινε η πρώτη πρωτεύουσα της χώρας μας, της νεότερης Ελλάδας, η Κόρινθος. Μπορώ να σας πω ότι επίσης στο κέντρο της πόλης Κορίνθου θα βρείτε το Μητροπολιτικό μας Ναό του Αποστόλου Παύλου. Αλλά και άλλο ένα πολύ σημαντικό σημείο το οποίο πιστεύω ότι αξίζει το καλοκαίρι είναι οι παραλίες μας, που θέλεις οργανωμένες παραλίες έχουμε και με γαλάζια σημαία και με το οτιδήποτε και με πρόσβαση για μέα, διότι είμαστε δίπλα σε όλους τους ανθρώπους και όλοι έχουν τη δυνατότητα στο Δήμο Κορινθίων να περάσουν καλά. Αλλά και για το χειμώνα, αν είστε λάτρες του χειμώνα, έχουμε 22 κοινότητες, έχουμε πολλά χωριά που θα φας ένα ωραίο τζάκι, το κρεατικό σου, το παϊδάκι σου, το λάδι το δικό μας, το κρασάκι το δικό μας και θα φύγεις απόλυτα ευχαριστημένος και ικανοποιημένος. Οπότε θεωρώ ότι τρία σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος τα ανέφερα, που έχει να κάνει με αρχαιολογία, με ομορφιά, αλλά και με θρησκευτικό τουρισμό. Και από εκεί πέρα έχει να κάνει με τον οποιοδήποτε άνθρωπο, τι άλλο θα ήθελε να κάνει στην περιοχή μας. Πέστε με στο σημείο αναφοράς της Κορίνθου. Σήμερα έχουμε καταρχάς το σήμα μας, είναι ο Πίγασος, όπου μέσα μπαίνοντας στην Κόρινθο, στην εγώδο μας κοινό, βλέπετε μπροστά την πλατεία αυτή Ελευθερίου Βενιζέλου που είναι ο Πίγασος. Αλλά πέρσι δώσαμε στη διάθεση του κόσμου, των επισκεπτών αλλά και των μόνιμων κατοίκων, την ολοκαίνουργια πλατεία μας, Παναγίτη Αλτάρι Περιβολάκια, όπου είναι πλέον ένα σημείο κοινής του κόσμου του οποίου μας επισκέφτεται, αλλά δημιουργούνται και πολλά μαγαζιά γύρω-γύρω από αυτήν και θεωρώ ότι πάλι θα δώσει μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη στο κέντρο της πόλης αυτό το σημείο, όπως και η πεζοδρομήτης, έτσι. Άρα μου είναι δύσκολο να επιλέξω. Αν μιλάμε μόνο για την Κόρινθο, μπορώ να σας απαριθμίσω 5 με 6 σημεία. Σας είπα αυτό τώρα πλέον, η Παναγίτη Αλτάρι Περιβολάκη, κεντρική μας πλατεία, αλλά και άλλη πλατεία με το Φλίσβο και πηγαίνοντας προς το παραλιακό μας μέτωπο, η παραλία Καλαμή. Αποκαλύψτε μας ένα πολύ καλό νέο του προορισμού σας. Έχουμε πάρα πολύ καλά νέα, η αλήθεια είναι. Θα παραμείνω στο κομμάτι του δικού μου αντικειμένου που έχει να κάνει με τον τουρισμό. Ο Δήμος Κορινθίων αυτή την ώρα είναι ένας προορισμός και βλέπω ότι επειδή έχει αυξηθεί η ζήτηση, το θετικό της υπόθεσης είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον από επιχειρηματίες οι οποίοι θέλουν εδώ να δημιουργήσουν ξενοδοχειακές μονάδες, αλλά και υπάρχουν και συζητήσεις για τη δημιουργία μαρινών στο παραλιακό μας μέτωπο. Αυτά είναι τα ευχάριστα νέα. Είναι αρκετά ευχάριστα και ουσιώδης για τον προορισμό σας. Κύριε Αντιδήμαρχε, δώστε ένα μήνυμα στα εκατομμύρια τηλεθεατών που τώρα σας βλέπουν για το καλοκαίρι του 2022. Το καλοκαίρι του 2022 θα πρέπει όλες οι τηλεθεάτρες, τηλεθεατές, αλλά όσοι μας παρακολουθούν και μέσα από το ίντερνετ, μέσα από το κανάλι σας, το πολύ σοβαρό λίγο την εκπομπή σας, κύριε Χριστίδη, να γνωρίζουν ότι
όταν έχει πάει σε έναν προορισμό πολλές φορές, μετά πολύ βαριέσαι κιόλας να τον επισκέφτεσαι ξανά και ξανά. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα το να ανακαλύπτεις και κάτι καινούριο. Η Κόρινθος είναι το κάτι καινούριο για το 2022, ένας νέος προορισμός που μπορεί να σου παρέχει τα πάντα. Δεν πρόκειται να βαρεθείς άμα έρθεις για μία εβδομάδα και πιστεύω ότι μία εβδομάδα είναι αρκετή στο να μπορέσεις να ξαναγηθείς στο παραλιακό μας μέτωπο, στο να πας στο κέντρο, στο να συνεχίσεις τα ορεινά, στο να δοκιμάσεις όλα τα τοπικά μας προϊόντα, στο να ανάψεις ένα κεράκι στον Απόστολο Παύλο, στο να επισκεφθείς το Μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου, στο να πας και να δεις όλο τον ομό Κορινθίας από ψηλά από τον Ακροκόρινθο, στο να απολαύσεις τα τοπικά μας προϊόντα, τα κρασιά μας, τα τυροκομικά μας. Και άμα θέλετε να φύγετε, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά θα φύγετε με τις καλύτερες αναμνήσεις και όλα αυτά value for money. Σας φέρνω ένα παράδειγμα ότι το παραλιακό μας μέτωπο αυτή την ώρα δεν χρεώνει καμία επιχείρηση ούτε ένα ευρώ την τζαπλώστρα. Μαγαζιά τα οποία έχουν ρίξει εκατομμύρια για να δημιουργηθούν, μαγαζιά τα οποία πραγματικά ζηλεύουν προορισμοί, διότι ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Είναι πάρα πολύ όμορφος προορισμός η Κόρινθος. Είναι ένας προορισμός που σου δίνει πολλές παραπάνω υπηρεσίες και πολύ πιο οικονομικός. Αξίζει να μας επισκεφτείτε με το που φτάνετε στο αεροδρόμιο, παίρνετε τον παραστιακό σας και σε μία ώρα και λίγα λεπτά βρίσκεστε στο Δήμο Κορινθίων. Σε έναν προορισμό που κάθε χρόνο κερδίζει παραπάνω έδαφος και να δείτε ότι σε λίγα χρόνια θα είναι ένας μας προορισμός τόσο για τον εγχώριο όσο και για τον ως ευρωπαϊκός προορισμός. Πολύ σωστά όσα μας είπατε. Κύριε Αντιδήμαρχε, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ωραία συζήτηση που κάναμε. Είναι πολύ σημαντική για όλους τους Έλληνες της Διασποράς. Μαθαίνοντας την ιστορία του τόπου μας, όλες τις πλευρές του πολιτισμού μας και της φιλοξενίας μας. Σας εύχομαι να είστε πάντα καλά και να έχετε ένα καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα να σας συγχαρώ για άλλη μια φορά, διότι ενημερώνετε τους Έλληνες οι οποίοι ακόμα και αν βρίσκονται στο εξωτερικό είναι, θα έλεγα, και ακόμα πιο Έλληνες και από εμάς που ζούμε εδώ, διότι αγαπάνε και λατρεύουν τη χώρα μας και με την πρώτη ευκαιρία θέλουν να έρθουν εδώ. Οπότε σας περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες να σας δείξουμε τη φιλοξενία μας και την αγάπη μας και θα χαρώ πολύ και εσάς, κύριε Χριστίδη, όταν θα έρθετε στη χώρα μας να σας φιλοξενήσουμε στην Κόρινθο. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Καταρχήν να ευχαριστήσω και εσάς και τη δουλειά την οποία γίνεται εκτός Σαντορίνης και εκτός Ελλάδος, αν θέλετε. Η επίδαυρος είναι μια χαρά. Καλή σας μέρα. Είμαστε πάρα πολύ ωραία εδώ στα ευλογημένα και μοναδικά μετέωρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην πανέμορφη Λίμνο. Ή το Τζάντε ή το φιόρο του Λεβάντε. Περιμένουμε να μας πεις τι χρώμα υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Μύκονο. Κύριε Χριστίδη, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό το ότι μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε με τόσο κόσμο που έχει ελληνική καταγωγή στο Λονδίνο. Κυρία Δήμαρχε, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είναι η Καλαμάτα σήμερα? Οι κάτοικοι της Μεγάλης Βρετανίας αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό ποσοστό επισκεπτών. Η φιλοξενία για μας θεωρείται υποχρέωση. Είμαστε Έλληνες. Είμαστε εδώ και σας περιμένουμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δώσατε. Διασκέδαση, φιλοξενία, κουζίνα, παραλίες και άλλα πολλά. Μείνετε συντονισμένοι.